Καλό μεσημέρι, Νάσια, κυρίε και κύριοι. Το στιγερό έγκλημα διαπράχθηκε από τι 9 Αυγούστου. Ο 25χρονο γιο παραδέχθηκε ότι μετέβη πεζό γύρω στι 2 τα 9 Αυγούστου στο ολιόμενο σπίτι όπου διέμενε ο πατέρα του εδώ στην ορεινή περιοχή Λευκάρων και αφότου τον μαχαίρωσε πισόπλατα, αποχώρησε από το σημείο. Να πούμε ότι όλα άρχισαν χθε Κυριακή όταν υπήρξε καταγγελία ενώπιον του αστυνομικού. Σταθμού λευκάρων, από φιλικό πρόσωπο του 64χρονου, ότι ο ίδιο αγνοεί δεν είχε δώσει τι τελευταίε περίπου 10 ημέρε ε, σημεία ζωή. Μέλη του τα .E. με, ε, μετέβησαν στο σπίτι όπου διέμενε τα τελευταία 7 χρόνια α, το θύμα ε, και ε, διαπίστωσαν ότι ε, ε, εντόπισαν ουσιαστικά τον άντρα σε κατάσταση προχωρημένη ε, σύψη. Να πούμε ότι οι αρχέ διέκριναν κάποια ύποπτα σημάδια α, πάνω στο σώμα α, του νεκρού, Αμέσω κλήθησαν στο σημείο οι ατροδικαστέ οι οποίοι διαπίστωσαν ότι είχε δεχθεί πέντε τραύματα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο και ω φαίνεται να είναι μαχαίρι. Το φωνικό όπλο, ωστόσο, να πούμε ενάσια κυρίε και κύριοι, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, αφού ο 25χρονο δεν έχει ακόμη υποδείξει στι ανακριτικέ αρχέ που το έχει κρύψει. Κατερίνα, πληροφορίε θέλουν να υπήρχαν οικογενειακέ διαφορέ. Οι δικέ σου πληροφορίε τι λένε. Να, σια, να πούμε ότι ανακρινόμενο ο 25χρονο ω προ τα κίνητρα τη δολοφονία επικαλέστηκε, όπω ανέφερε και εσύ, ε, οικογενειακέ διαφορέ και ότι η διαμάχη που είχαν ήταν για τη γονική μέρημνα τη ανήλικη ε, αδελφή, τη ανήλικη κόρη τη οικογένεια. Να πούμε ότι είναι πέντε ε, πενταμελή οικογένεια. Ε, ο 25χρονο είναι το τρίτο παιδί τη οικογένεια, ο οποίο φαίνεται ότι υπήρξε διαφορά ω προ το ποιο θα αναλάβει ε, την γονική μέρημνα τη 15 χρονή κόρη, ε, κάτι το οποίο ο, έχει αναλάβει, είναι υπό την φροντίδα των υπηρεσιών τη κοινωνική ευημερία. Ε, τώρα, όσον αφορά τι καταγγελίε που έχει αναφέρει και εσύ, Νάσια, να πούμε ότι η τελευταία καταγγελία ήταν το, ο, δε, τον Σεπτέμβριο του 2018 ενώπιον των αρχών, ότι, ε, κάτι το οποίο κατήγγειλε και ο γιο αλλά και η μητέρα, ότι ε, δέχθηκε ε, βία από τον πατέρα, όπου και ο ίδιο με τη σειρά του αναφέρθηκε ότι και ο ίδιο δέχθηκε. Υπήρχε βία από, ο, του, από τα παιδιά του. Ε, να πούμε ότι ε, σήμερα το πρωί ο 25χρονο οδηγήθηκε ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακα, ε, το οποίο διέταξε την οκταήμερη προσωποκράτησή του, ενώ να πούμε ότι εναντίον του διερευνάται ε, το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης. Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω για ό,τι νεότερο παρεμβαίνει και μα ενημερώνει.